Θέλω όμως, δείτε, ευκαιρία να βάλω ένα ζήτημα το οποίο επανειλημμένως το έχω βάλει εγώ κατά τη διάρκεια της θητείας αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειωτέων ότι η θητεία τελειώνει τον Αύγουστο για μένα. Προσωπικά πιστεύω ότι τελειώνει η κανονική τον Αύγουστο, γιατί το Σεπτέμβρη και πέρα θα έχουμε τα γνωστά προεκλογικά, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Μακάρι να μην τα έχουμε εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και βλέπω γενικά και πολιτικά, δίνοντας μια πολιτική άποψη στο θέμα, ας πούμε, ότι μονίμως χτυπάμε τις διαχρονικές παθογένειές μας, τις οποίες έχουμε και τις δέχομαι κι εγώ. Πότε όμως θα προσαρμόσουμε τουλάχιστον την πολιτική προστασία πάνω σε αυτό, τις παθογένειες, αφού τις έχουμε, τι να κάνουμε, να αλλάξουμε τη Λευκάδα, την Ξύλινη που λέτε τα σπίτια ότι είναι ξύλινα, δεν μπορούμε. Να τις αυθαιρεσίες δεν μπορεί να πάρει μια μπλουτόζα σε όλη την Ελλάδα και να γκρεμίζει, αυθαίρετα δεν γίνεται αυτό. Εγώ είχα πει στην συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Νίκα στο χωριό που είναι τοπικό και μη είχε καλέσει ο άνθρωπος, είχα πει ότι πρέπει να γίνει μια κόκκινη γραμμή να σταματήσει, όπως κάνει ο γιατρός. Σταματάει την ασθένεια, σταματάμε τα αυθαίρετα και κοιτάζομαι λίγο τον ευπερπισμό και εν συνεχεία βλέπουμε ότι θα κάνουμε. Πρώτα σταματάμε την αρρώστια και μετά τη θεραπεύουμε. Με την ευκαιρία για την πολιτική προστασία ήθελα να επικεντρωθώ λίγο, κύριε Πολίτη. Λίγο το τοπίο ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε. Γιατί είχα πει ότι στις πιο πολλές χώρες δίνουν τόσο μεγάλη προσοχή στην πολιτική προστασία εν προκειμένου προσαρμοσμένη στις παθογένειες που έχουμε, δηλαδή το μάτι, ας πούμε, που είναι συντεπτικό το συνέστημα που αισθανόμαστε όλοι, ας πούμε, να καούν τόσοι άνθρωποι. Έπρεπε η πολιτική προστασία να προσαρμοστεί ότι έχω το μάτι. Είναι μια μπόμπα μπροστά μου. Τι θα κάνω αν συμβεί κάτι. Όπως και εμείς στην παλιά πόλη, ας πούμε. Λοιπόν, ξεκαθαρίστε μου λοιπόν, η ερώτηση είναι το τοπίο σχετικά με την πολιτική προστασία και σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, την οργάνωση, τον εθελοντισμό, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ, στη Λευκάδα? Από ό,τι ξέρω, όταν ο Δήμος δεν έχει άλλους παράπλευρα κλπ. Είναι ο Δήμος. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά η περιφέρεια. Πού είναι η αρμοδιότητα και πώς είναι οργανωμένη η κατάσταση? Σας είχα πει στο παρελθόν, επανειλημμένος για την πολιτική προστασία και μάλιστα το έξω επαναλαμβάνω ότι το κάνουν στοιχείο της συνολικής άμυνας της χώρας.